Σαν να μην έφταναν οι συνεχείς αυξήσεις σε όλα τα απαραίτητα προϊόντα της καθημερινότητας, η απόφαση του ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής φέρνει νέες επιβαρύνσεις. Αφού όπως γίνεται κάθε φορά, κάθε αύξηση στο κόστος των καυσίμων συμπαρασύρει όλα τα αγαθά. Μετακινούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επειδή η βενζίνη έχει ακριβήνει, δεν παίρνω αυτοκίνητο πλέον. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να περιορίσουμε όμως μετακινήσεις μας. Όπως όλα δείχνουν, η τιμή της βενζίνης που σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο στο 1,90 ευρώ το λίτρο, μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν μας ευχαριστεί. Και φαντάζομαι θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλα τα προϊόντα, γιατί από τα καύσιμα εξαρτώνται τα πάντα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η ακρίβεια τρέχει στα 14,8% σε αιτήσια βάση, με τους καταναλωτές απ' άκρη σ' άκρη της χώρας να μην προλαβαίνουν να παρακολουθήσουν τις συνεχείς ανατιμήσεις. Γενικά παίρνω μόνο τα απαραίτητα, ψωμί, τυρί, ζαμπόν και λαχανικά. Δεν παίρνω πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί η φέτα από 9 ευρώ να έχει 13 ευρώ και η γραβιέρα από 12-17. Τα τρόφιμα που αυτή τη στιγμή θεωρούνται πρωταθλητές στην ακρίβεια λόγω των συνεχών ανατιμήσεων είναι τα γαλακτοκομικά και αυγά, που τον προηγούμενο Φεβρουάριο κατέγραψαν αυξήσεις ύψους 25,2%, τα έλα και τα λίπη με 22,9%, τα κρέατα με 22% και τα δημητριακά με 16,8%. Από κοντά και ο καφές, με αύξηση 13%. Το κρέας πανάκριβο, απλησίαστο. Τυρί, απλησίαστο. Και ειδικά εδώ πέρα στην Αθήνα, στα σούπερ μάρκετ. Στην επαρχία, παραδείγματος χάρη στην Κεφαλονιά, το τυρί εχθές είχε 8,5 ευρώ με 9. Το ίδιο τυρί Κεφαλονιάς εδώ το έχουν 13. Το μόνο βέβαιο είναι πως η νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων θα κάνει ακόμη πιο δύσκολο τον εορτασμό του Πάσχα για τους περισσότερους.